Γιατί είναι έτσι, είμαι σαν ζόμπι. Γεια σας, σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο. Γεια σας, σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα βάψω τον εαυτό μου με το αριστερό μου χέρι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω, γιατί γενικά δεν κάνω πολλά πράγματα με το αριστερό μου χέρι. Μόνο να φάω μπορώ, δεν μπορώ να γράψω, για κανένα λόγο δεν μπορώ να γράψω. Αλλά δεν πειράζει, νομίζω θα είναι όντως ένα challenge για μένα. Γι' αυτό με βλέπετε και άβαφη με το μαύρο κύκλο, ε. Και ναι, αν είσαι αγόρι και δεν σε ενδιαφέρουν τέτοιου είδους βίντεο, μπορείς να πας να δεις ένα άλλο μου βίντεο. Αν σε αρέσουνε, πολύ ευχαριστώς να μείνεις για να το δεις. Και ας ξεκινήσουμε με το βίντεο. Ξέχασα να πάρω την κρέμα. Περίμενα. Ήρθα. Αρχικά θα ξεκινήσω με την κρέμα. Ευχαριστώ. Είναι εδώ πέρα ο καθρέφτης, οπότε θα κοιτάω εκεί πέρα. Ναι. Α, ωραία ξεκινήσαμε. Ω, Θεό. Ναι, θέλω και άλλη κρέμα. Ούτε κρέμα δεν μπορώ να βάλω. Πώς θα τα κάνω όλα τα υπόλοιπα, Θεέ μου. Καλύτερα να με βλέπω από εδώ πέρα, από την οθόνη της κάμερας, παρά από το καθρέφτη, γιατί ο καθρέφτης με κάνει χειρότερο. Έβαλα μήπως πολύ ή όχι, καλά είναι. Ή δεν το έκανες αυτό. Έβαλα και στα μαλλιά μου λίγη κρέμα, γιατί χρειάζεται η κρέμα και στα μαλλιά. Μετά θα πάρω το make-up λογικά. Γλιστράνε τα χέρια μου. Πώς. Στο κολό θα βάλω το make-up με το αριστερό χέρι. Όμιτζε. Αυτό το challenge μπορώ να πω είναι και χωρίς καθρέφτη, γιατί δεν βολεύομαι με το καθρέφτη. Πόσο χάλια βάφομαι αυτή τη στιγμή, Θεέ μου. Εντάξει, στα μαλλιά μου και τι δεν έχω βάλει, αλήθεια. Και πίστευα ότι το make-up και η κρέμα θα ήταν μια εύκολη υπόθεση για μένα. Και υπέθεσα ότι θα το βάλω πολύ εύκολα. Πού να ξέρω, μου πόνισε το μεταξύ το αριστερό χέρι. Επειδή είναι πολύ γυμνασμένο. Εντάξει, τελικά την κατάφερα με το make-up. Θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα. Ναι, το θέμα είναι πώς θα το πάρω. Λίγο διαφορά. Δείτε. Ε, τώρα θα σας κάνω και από την άλλη μεριά. Έτσι που με βολεύει ακόμα πιο πολύ. Δεν ζορίζομαι καθόλου. Να βάλω και εδώ. Γιατί για κάποιο λόγο η μύτη μου γίνεται σαν το Ρούντολφ το ελαφάκι συνέχεια. Όσοι είδατε το vlog την Ιταλία, με είδατε κιόλας πως γινόταν η μύτη μου. Και θα βάλω και εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κονσίλερ. Και πάμε τώρα στην πούδρα. Θα πάρουμε λίγη πούδρα. Κυρίως λίγη και θα βάλω και τώρα θα πάρω αυτή εδώ την πούδρα, την άσπρη, σε ελεύθερη μορφή. Oh, πόσο πιο τέλεια μπορούσα να το βάλω. Πώς είμαι έτσι. Είναι λες και με έχει τσιμπήσει μέλισσα κάτω από τα μάτια. Μετά θα πάρω ένα μικρό βουτσάκι και θα βάλω πούδρα εδώ, παραπάνω από ό,τι έπρεπε έβαλα. Για να μην κολλάει το κονσίλερ. Τι έκανα, έβαλα με το δεξί χέρι. Ας το παραλείψουμε, ας κάνουμε ότι δεν το είδαμε γιατί ξεχάστηκα. Και συνεχίζουμε με αυτό το χέρι. Μετά θα πάρω αυτή την παλέτα από NYX. Πώς κανένα θα το κάνω αυτό. Στη κόνχη προσπαθώ να βάλω τώρα. Δεν ξέρω κατά πώς το καταφέρνω. Τέλειο, ε. Πόρε φίλε, τι επαγγελματισμός είναι αυτός. Και τώρα πρέπει να βάλω και πιο σκούρη από κάτω. Πώς θα βάλω με το αριστερό χέρι, με το δεξί δεν μπορώ να βάζω καλά, καλά σκιές. Fuck my life. Αου, δακρύζω το μάτι μου χωρίς λόγο. Καλά, δεν φαίνεται και τίποτα, αλλά δεν πειράζει, θα βάλω και από την άλλη. Πάρω και ένα άλλο την άλλη τώρα. Και θα βάλω στο πιο έξω. Λέω να μην βάλω πιο σκούρη σκιά. Και μόλις τώρα καταστράφηκε. Και αφού δεν βγάλουμε το μάτι μας, προσπαθώντας βασικά να μην το βγάλουμε το μάτι μας, συνεχίζουμε και στο άλλο μάτι. Νομίζω ότι δεν αντέχω άλλο. Ό, το χειροτερεύω. Τέλος πάντων, αυτό εδώ το αφήνουμε έτσι που είναι. Θα κάνουμε blend τώρα. Τι σκατά κάνω εδώ. Εντάξει, δεν είναι πολύ χάλια. Προσπαθώ να το σώσω κάπως, αλλά δεν μπορώ. Και θα πάρω αυτό το πινελάκι.
Για να αφαιρέσω από κάτω από το μάτι τη πούδρα που έχω τόση ώρα και είμαι σαν ζόμπι. Μετά θα κάνω με αυτό. Α, όχι. Θέλω να κάνω και eyeliner, οπότε προφανώς θα πάρω τα eyeliner. Γιατί το κάνω αυτό? Έλα, το έχεις. Α, τι είναι αυτό? Νιώθω λίγο σαν Κινέζα. Και καλά. Αυτή η μεριά είναι και η πιο εύκολη. Η άλλη πώς θα γίνει? Πού θα βρείτε πιο ωραίο eyeliner από το δικό μου? Το έχω. Δεν βλέπω. Τι είναι αυτό? Το μάτι μου. Κόλλησε πάνω. Και επειδή δεν αντέχω άλλο με το eyeliner, θα συνεχίσω με το ρουζ τώρα και μετά μου μένει μόνο το κραγιόν. Α, ξέχασα τη μάσκαρα. Δεν γυρνάω καν τις πλευφαρίδες μου, γιατί θα το κάνω ακόμα χειρότερα. Εντάξει, η μάσκαρα δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Ναι, τελικά από αυτή τη μεριά δεν είναι και τόσο βολικό. Ήρθε η ώρα για το κραγιόν. Βασικά θα βάλω ένα lip liner που είναι πολύ μαλακό και κάνει και για κραγιόν. Νομίζω αυτό το σημείο είναι το πιο εύκολο. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως σας ανέβαζα ένα κραγιόν θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Είμαι έτοιμη για να βγω έξω. Πού θα πάω έτσι? Πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το μακιγιάζ μου το σημερινό. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και σας αρέσουν τέτοια challenge, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Με εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και μην ξεχάσετε, αν έχετε κάνει εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω βίντεο. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα social media μου, στο Instagram και στο Facebook. Γιατί πλέον το Snapchat δεν το χρησιμοποιώ. Και επίσης να σημειώσω κάτι, γιατί μπορεί πολύ να έχετε μπερδευτεί και κάτι πάει στραβά με το Instagram. Απλά έχω μόνο ένα account στο Instagram και είναι το mylifeismaria99 κάτω παύλα official. Δεν έχω κανένα άλλο Instagram για το mylifeismaria99. Επίσης ξέχασα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις 100.000 εγγραφές. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, αλλά ήμουνα λίγο καταθλιπτική. Ευχαριστώ για τις 100.000 εγγραφές. Δεν νομίζω να κάνω κάποιο βίντεο γιατί έρχονται πανελλήνιες και δεν προλαβαίνω. Γενικά θα έρχονται πολύ πιο απλά βίντεο. Δεν ξέρω τι βίντεο θα κάνω και αν μπορώ να κάνω κάθε εβδομάδα βίντεο, αλλά θα προσπαθώ. Αυτά. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!